Ορθόδοξα προσκυνήματα. Μία παρουσίαση από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως του πνευματικού πλούτου των Ορθοδόξων προσκυνημάτων. Ένα νοερό ταξίδι σε προσκυνηματικούς και ωφέλιμους προορισμούς. Παρουσιάζει η Παναγιώτα Κεσούδη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξα προσκυνήματα. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Κεσούδη. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα προσκυνηματικό διπορικό στην Ιερά Μονή Παναγίας Πορταϊτήσης, Κορνοφωλιάς. Πάνω στον ήσυχο λόφο της Κορνοφωλιάς, τον αγιασμένο με την παρουσία της Παναγίας, το αίμα των μαρτύρων και τα δάκρυα αναρρύθμιτων πιστών που επί σειρά αιώνων καταφεύγουν στην προστασία της Θεοτόκου, βρίσκεται το γνωστό μοναστήρι της Πορταϊτήσης, μετόχη της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους. Στο μοναστήρι αυτό, τώρα και 10 χρόνια, ζει και ασκείται μία κοινοβιακή αδελφότης μοναζουσών που με τον αγώνα της νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής συνεχίζει την μακραίωνη και ιερά παράδοση του Ορθόδοξου μοναχισμού. Η Μονή, περιβαλλωμένη από την αγάπη του πιστού λαού, αποτελεί ανέκαθεν ευλογία για όλη την περιοχή. Το κανδύλι της Παναγίας καίει ακίμητο, η εκκλησία είναι ανοιχτή για όλους και η μνοδία της παρακλήσεως ως θυμίαμα ευώδες προσφέρεται προς την υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας και την μητέρα όλων των θλιβωμένων. Η Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς είναι κτισμένη σε απόσταση 1 χιλιόμετρο δυτικά του χωριού Κορνοφωλιά Σουφλίου, πάνω στο λόφο Κουρί και τιμάται στη μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κύριο πανηγύρι της Μονής γίνεται στα 9 μέρα της Παναγίας. Απόδοση της Κοιμήσεως 23 Αυγούστου. Πότε ακριβώς χτίστηκε η Μονή μας είναι άγνωστο. Η τοπική παράδοση τη θέλει να έχει ιστορία 4 περίπου αιώνων. Εκείνο που μας είναι γνωστό είναι ότι στις αρχές του 18ου αιώνα δόθηκε ανεπίσημα ως μετόχη στην Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Κατά το έτος 1747, με τη συγκατάθεση των κατοίκων της Κορνοφωλιάς και με ενέργειες του Μητροπολίτου Δημοτήχου Αυξεντίου, Μάιος 1744, Ιούλιος 1757 και του Ηγουμένου της Μονής Ιερομονάχου Αυξεντίου, επισημοποιήθηκε και επικυρώθηκε η κυριότητα της Μονής Ιβύρων με πατριαρχικό σιγήλιο της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επί Πατριαρχίας Παϊσίου του Δευτέρου. Μετά την παραχώρησή της στη Μονή Ιβύρων, οι πατέρες της Κυριάρχου Μονής έφεραν στο μετόχι τους την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, αντίγραφο της εικόνος της Παναγίας της Πορταΐτισσας που βρίσκεται στη Μονή Ιβύρων, η οποία αποδείχτηκε εξίσου θαυματουργή με την πρωτότυπη και το δεξί πόδι του Αγίου Χαραλάμπους. Με τα 2 αυτά ιερά κοιμήλια και κατακολουθία με τη Μονή, συνδέθηκε στενά ο ελληνισμός του Καζά, νομαρχίας της Ανδριανουπόλεως. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής περιέβαλαν με πολύ αγάπη, ευλάβεια και σεβασμό τη Μονή και τα 2 πολυτιμότερα ιερά κοιμήλια της. Εδώ προσέτρεχαν σε κάθε δύσκολη στιγμή της κλαβωμένης ζωής τους για να ζητήσουν κατά πρώτον τη χάρη και τη βοήθεια της Παναγίας και το Αγίου Χαραλάμπους και κατά δεύτερο τις συμβουλές και την ενεργό συμπαράσταση των πνευματικών της Μονής. Έτσι γρήγορα το μοναστήρι αυτό καταστάθηκε μεγάλο θρησκευτικό, πνευματικό και εθνικό κέντρο του υποδούλου ελληνισμού της περιοχής.
λειτουργούσε σε αυτό κρυφό σχολείο και χρησίμευε ως τόπος συγκεντρώσεως των ανδρών της περιοχής για να εκπαιδευτούν στην αγροτική έκτασή του και να συγκροτήσουν έτσι αντάρτικες ομάδες κατά των Τούρκων. Οι εκάστοτε ηγουμενοί του ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτό, μερικοί μάλιστα από αυτούς έγιναν παράδειγμα θυσίας στο βωμό της πίστεως και της πατρίδας. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον ηγούμενο Πορφύριο, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο το έτος 1912 από τα άταχτα τουρκικά στρατεύματα. Όταν έρχονταν περίοδοι εναμβρίας ή ξηρασίας ή ενέσκυπταν λοιμικές ασθένειες, οι κάτοικοι των πολύ κοντινών χωριών και μάλιστα οι κάτοικοι της Κορνοφολιάς και του Σουφλίου έρχονταν στο μοναστήρι για να παρακαλέσουν τη χάρη της να κάνει το θαύμα της. Οι κάτοικοι όμως των μακρινών χωριών δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, γιατί έπρεπε μέρες ολόκληρες να πεζοπορούν για να έρθουν και να προσκυνήσουν και να παρακαλέσουν τη χάρη της, και αυτό δεν ήταν δυνατό να το κάνουν όλοι. Γι' αυτό έστειλαν στο μοναστήρι τους προκρήτους των χωριών τους να πάρουν και να μεταφέρουν στον τόπο τους την εικόνα της Παναγίας ή το πόδι του Αγίου Χαραλάμπους ή και τα δύο μαζί. Έρχονταν οι πρόκριτοι με άμαξα που την έσαιρναν κατά κανόνα βόδια, ειδικά προετοιμασμένη για να τοποθετηθεί σε αυτή η εικόνα της Παναγίας. Οι γυναίκες των χωριών την είχαν στολίσει με λουλούδια και είχαν δημιουργήσει με ψάθες κάτι σαν υπόστεγο, στολισμένο και αυτό με λουλούδια για να σκιάσει την εικόνα. Στην πορεία της αυτή, από το μοναστήρι στο χωριά που τη ζητούσαν, η εικόνα συνοδευόταν πάντοτε από τον ηγούμενο με το χιάρι. Οι κάτοικοι της Κορνοφολιάς συνήθιζαν να συνοδεύουν την εικόνα πεζοπορώντας μέχρι το Σουφλί. Στην πλατεία του Σουφλίου κατέβαιναν όλοι οι κάτοικοι του χωριού να την προσκυνήσουν και μετά τη συνόδευαν μέχρι τη Μάνδρα. Με τον ίδιο τρόπο οι κάτοικοι του κάθε χωριού από όπου περνούσε η εικόνα τη συνόδευαν μέχρι το επόμενο χωριό αφού πρώτα προσκυνούσαν τη χάρη της. Διηγούνται ότι η Παναγία πολλές φορές δια των ζώων που τη μετέφεραν έδειχνε τη θέλησή της. Έτσι, όταν δεν ήθελε να πάει στο χωριό που την οδηγούσαν, τα ζώα αγρίευαν και δεν προχωρούσαν ή άλλαζαν δρόμο χωρίς οι ενίοχοι να μπορούν να επιβληθούν σε αυτά. Πρόκειται για χαριτωμένα περιστατικά που νομίζουμε ότι πρέπει να αναφερθούν. Από ό,τι βεβαιώνουν πολλοί, είχαν έρθει κάποτε κάτοικοι του Αμορίου για να πάρουν την εικόνα στο χωριό τους. Η εικόνα ξεκίνησε από το μοναστήρι, αλλά όταν η βοηδάμαξα έφτασε στη Μάνδρα, τα βόδια δεν προχωρούσαν προς τα Λάβαρα και το Αμόριο, με κανέναν τρόπο η Παναγία, για άγνωστους λόγους, δεν ήθελε να πάει εκεί. Έτσι, αναγκάστηκαν όλοι να επιστρέψουν στο μοναστήρι, χωρίς να πάνε εκεί για όπου ξεκίνησαν. Κάποτε όμως, που είχαν πάρει την εικόνα για τα Λάβαρα, τα ζώα δεν στέκονταν με κανέναν τρόπο εκεί, αλλά σαν αφηνιασμένα προχώρησαν τρέχοντας και σταμάτησαν μόνα τους στην εκκλησία του Αμορίου. Τότε αναγκάστηκαν να κατεβάσουν εκεί την εικόνα και να πάνε οι κάτοικοι των Λαβάρων στο Αμόριο, γιατί κατάλαβαν ότι αυτό ήταν το θέλημα της Παναγίας. Μια άλλη φορά που είχε μεταφερθεί η εικόνα στο Αμόριο και επέστρεφε στο μοναστήρι, τα βόδια που έσαιρναν την άμαξα σταμάτησαν στην πλατεία του Σουφλίου και αρνιόνταν να συνεχίσουν το δρόμο της επιστροφής, στρεφόμενα προς το δρομάκι δεξιά που οδηγεί στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Τότε όλοι οι ιερείς και λαϊκοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί είπαν ότι ίσως ήθελε η Παναγία να μείνει εκεί τη νύχτα, στο Σουφλί, στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό την πήγαν το βράδυ εκείνο εκεί και έκαναν αγρυπνία. Την άλλη μέρα, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τα ζώα ήρεμα ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Όλοι οι κάτοικοι του Σουφλίου χάρηκαν πολύ, γιατί η Παναγία εκείνη τη βραδιά θέλησε να μείνει κοντά τους και να ευλογήσει την πόλη τους. Το 1947, όταν οι κάτοικοι της Κορνοφολιάς, λόγω του εμφυλίου πολέμου, εγκαταστάθηκαν στο Σουφλί, αποφασίστηκε να μεταφερθεί και η εικόνα της Παναγίας στο ναό του Αγίου Γεωργίου Σουφλίου. Όταν όμως τα βόδια που μετέφεραν την εικόνα
έφτασαν στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Γεώργιο, αγρίεψαν και αρνιόταν να προχωρήσουν. Έγινε καθυστέρηση 2 ώρων περίπου και μόνο όταν σκέφτηκαν να μεταφέρουν την εικόνα στο ναό του Αγίου Θανασίου, τα ζώα μόνα τους πήραν το δρόμο για εκεί. Η εικόνα έμεινε στο ναό του Αγίου Θανασίου μέχρι την επάνωδο των κορνοφολιατών στο χωριό τους, που έγινε στο διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 3 Οκτωβρίου του έτους 1948. Κάποτε που μεταφερόταν η εικόνα στη γεμιστή Φερών, τα βόδια που έσερναν το κάρο, ενώ πλησίαζαν να μπουν στο χωριό, στάθηκαν ανενέργητα και δεν μπορούσαν να το σύρουν. 5 ζευγάρια βόδια έβλαν οι κάτοικοι του χωριού για να το σύρουν, αλλά στάθηκε αδύνατον. Τότε προβληματίστηκαν. Σκέφτηκαν ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι θέλει από αυτούς η Παναγία. Με δάκρυα βγήκαν όλοι έξω από το χωριό και πήγαν στο σημείο εκείνο που είχαν σταματήσει τα βόδια με την εικόνα. Γονάτισαν εκεί στο δρόμο και παρακάλεσαν την Παναγία να δεχτεί να μπει στο χωριό τους, και τότε μόνο ξεκίνησε το κάρο με την εικόνα και μπήκε στο χωριό. Όταν έφτασε η εικόνα στο χωριό του προορισμού της, όλοι οι κάτοικοι έβγαιναν στην άκρη του χωριού να την προϋπαντήσουν. Την εναπόθεταν στο ναό του χωριού για προσκύνημα και προς το βράδυ άρχισαν την ολονύχτια γρυπνία για να τελειώσουν την άλλη μέρα το πρωί με τη Θεία Λειτουργία, τον αγιασμό και τη λιτάνευσή της σε όλο το χωριό. Διηγούνται ότι τόσο ταχύ ήταν η βοήθεια της Παναγίας, ώστε πολλές φορές αν έρχονταν να πάρουν την εικόνα με σκοπό να βρέξει, από τη στιγμή που θα έφτανε στην αυλή του μοναστηριού η βοηδάμαξα με τους ανθρώπους που θα την έπαιρναν, ο ουρανός συνέφιαζε, άρχιζε να στράφτει και μέχρι να πάνε στο χωριό να αρχίσουν την αγρυπνία έβρεχε. Άλλες πάλι φορές άρχισε να βρέχει το πρωί μετά την αγρυπνία πριν αρχίσουν τη λιτανία. Αν πάλι έπαιρναν την εικόνα για λοιμικές ασθένειες και θανατικά των ανθρώπων ή των ζώων, αμέσως μετά τη λιτάνευσή της, η ασθένεια και το θανατικό υποχωρούσαν και έπαυαν. Συχνά, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, έρχονταν και έπαιρναν την εικόνα της Παναγίας ή το πόδι του Αγίου Χαραλάμπους ή και τα δύο μαζί, οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών, Λαβάρων και Αμορίου, των χωριών του Νοτίου και Βορείου Εύρου, καθώς επίσης και των χωριών της περιοχής του Τριγώνου. Κυρίως στην περιοχή του Τριγώνου, η Αγία Εικόνα ή το πόδι του Αγίου Χαραλάμπους παρέμεναν για λιτάνευση από 15 έως 20 μέρες. Το πόδι του Αγίου Χαραλάμπους το ζητούσαν συνήθως για ασθένειες των ζώων τους. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και κυρίως οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου έχουν να μας διηγηθούν πολλά θαύματα που είδαν από την Παναγία και τον Άγιο Χαράλαμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του κυρίου Κώστα, διδασκάλου κατοίκου Κατσταναιών, οι κάτοικοι του χωριού αυτού που βρίσκεται στο Βόρειο Εύρο, από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, μιλούσαν και μιλούν με πολύ θέος και κατάνοιξη για τα θαύματα που γίνονταν στο χωριό τους όταν έπεφτε θανατικό και ζητούσαν τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Το 1871-72 έπεσε στην Αδριανούπολη και στα περίχωρά της μεγάλο θανατικό από πανόλη. Από τους κατοίκους των Καστανεών έμεινε το 1/4. Γι' αυτό οι Τούρκοι ονόμασαν το χωριό Τσιωρέκιο, δηλαδή 1/4. Τότε ο Μητροπολίτης της Αδριανουπόλεως έστειλε και έφερε στην περιοχή του από το μοναστήρι της Κορνοφολιάς την εικόνα της Παναγίας και το θανατικό σταμάτησε αμέσως. Η κυρία Μαρίκα, ετών 76, από το ίδιο χωριό μας διηγήθηκε ότι το 1937 έπεσε στο χωριό η ασθένεια του κοιλιακού τύφου και πέθανε κόσμος πολλής. Ο νέος τότε σε ηλικία επίτροπος του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο κύριος Περικλής, πεθερός της κυρίας Μαρίκας, με 2 άλλους χωριανούς ήρθαν στο μοναστήρι με ένα κάρο που το έσαιναν 2 άλογα και πήραν την εικόνα της Παναγίας. Την πήγαν στο χωριό τους και την τοποθέτησαν για 3 ημέρες στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Την θαυματουργό εικόνα πέρασαν και την προσκύνησαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού με μεγάλη ευλάβεια και το θαύμα έγινε. Όλοι οι άρρωστοι έγιναν καλά και το θανατικό σταμάτησε.
τη θαυματουργή αυτή επέμβαση της Παναγίας τη βεβαιώνει και η κυρία Αναστασία, 75 ετών, που μένει τώρα στο χωριό Καναδά. Είχε προσβληθεί τότε σε ηλικία 22 ετών από την ασθένεια και ήταν ετοιμοθάνατη όταν έφερε στο χωριό την Παναγία. Αμέσως με τον ερχομό της εικόνας έγινε καλά. Για την ίδια θαυματουργία της Παναγίας μιλάει και η κυρία Μαριάνθη, ετών 72, που είχε τότε βαριά άρρωστη την αδερφή της, η οποία έγινε καλά όταν έφεραν την εικόνα στο χωριό. Ο κύριος Ντίντας μας πληροφόρησε και για ένα θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους που έγινε στο χωριό του λίγο πριν από τον πόλεμο του 1940. Είχε πέσει μεγάλο θανατικό στα ζώα του χωριού που ψοφούσαν στους δρόμους. Οι κάτοικοι έτρεξαν πάλι στο μοναστήρι και έφεραν στο χωριό τους αυτή τη φορά το πόδι του Αγίου Χαραλάμπους. Συγκέντρωσαν όλα τα ζώα, άρρωστα και γερά, στην πλατεία του χωριού και έκαναν δέηση. Το θανατικό αμέσως σταμάτησε και η αρρώστια εξαφανίστηκε. Και παρηγορά.
και αναφερθήκαμε στο θαύμα αυτού του Αγίου Χαραλάμπους, ας μας επιτραπεί να αναφέρουμε παρενθετικά τις ευεργετικές θαυματουργίες του Αγίου στους πιστούς, οι οποίοι συνεπαρμένοι πολλές φορές από τον πόθο να θεραπευτούν από τον Άγιο, οι ίδιοι τα ζώα τους, δεν δίσταζαν από άγνοια φερόμενοι να κόβουν τεμάχια από το λείψανο του Αγίου για να τα έχουν ως φυλαχτό στα σπίτια τους. Το βαμβάκι που τους μοίραζε ο ηγούμενος με το χιάρι της μονής, το κρατούσαν για χρόνια ως φυλαχτό για να σταυρώνονται με αυτό ή για να το εμβαπτίζουν μέσα σε νερό, το οποίο μετά έπιναν κάθε φορά παρόστεναν. Διηγούνται πολλές περιπτώσεις θεραπείας τους, κυρίως από ασθένειες του πεπτικού συστήματος. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, μεταξύ των ετών 1943-1944, στην περιοχή της Ορεστιάδας και των Καστανεών, είχε ενσκύψει η ασθένεια της ευλογιάς. Όλους τους ασθενείς τους συγκέντρωναν οι Γερμανοί και τους περιόριζαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας για να πεθάνουν εκεί, χωρίς καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολλοί απέκρυψαν την ασθένειά τους για να αποφύγουν τον εγκλεισμό. Πέθαναν πολλοί κάτοικοι της περιοχής και μεταξύ αυτών 10 με 12 Καστανεώτες. Τότε οι κάτοικοι των Καστανέων κατέφυγαν και πάλι στη χάρη της Παναγίας με τη μεταφορά της εικόνας της στο χωριό τους και με τις παρακλήσεις τους προς αυτήν το θανατικό σταμάτησε. Τόσο άμεση ήταν η βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου στον πιστό, θλιβόμενο και δοκιμαζόμενο λαό. Είναι χαρακτηριστικό πολλών θαυματουργών εικόνων της Παναγίας να έχουν κάποια ειδική χάρη κατά δαιμόνων. Έτσι, σε πολλά μοναστήρια όπου φυλάσσεται κάποια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, δείχνουν μέχρι σήμερα τους χαλκάδες όπου έδαιναν με αλυσίδες τους δαιμονιζομένους. Και η εδώ ευρισκόμενη εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας δεν υστερούσε σε αυτή τη χάρη. Πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι υπέφεραν από δαιμονικές επίρειες, θεραπεύτηκαν από τη χάρη της. Όταν η αδελφότητά μας ήλθε στη Μονή το 1980, βρήκαμε τους χαλκάδες που ήταν προσαρμοσμένοι στο βόρειο πεσό του Νάρθικα και τις αλυσίδες με τις οποίες έδαιναν από το λαιμό τους ψυχασθενείς. Δεν θεωρούσαν υποτιμητικό να περάσουν στους ασθενείς τους το γιουρντανέ της Παναγίας, όπως ονόμαζαν, το σιδερένιο περιλέμιο και τις αλυσίδες, αλλά αντίθετα τους το φορούσαν με ευλάβεια και με την πίστη ότι επειδή αυτό ανήκει στην Παναγία, είναι αγιασμένο και θα βοηθηθούν βάζοντάς το. Σύμφωνα με διηγήσεις των εντοπίων, χαλκάδες για το θέσιμο των ασθενών υπήρχαν και δίπλα στο πηγαδάκι του αγιάσματος, οι οποίοι όμως σκεπάστηκαν το 1968 από το μοσαϊκό με το οποίο στρώθηκε ο ναός. Με αλυσίδες έδαιναν τους ασθενείς στην ακακία. Έχει κοπεί και μόλις διακρίνει το κομμένος κορμός της, που εξέχει λίγο από το έδαφος και στη μουριά στο προάβλιο του ναού. Τους έδαιναν επίσης με σχοινιά στον τελευταίο κύωνα της νότιας κυωνοστοιχίας κοντά στο πηγαδάκι του αγιάσματος. Οι ασθενείς, εκτός από αυτούς που υπέφεραν από δαιμονικές επίρειες, ήταν και αυτοί που υπέφεραν λόγω εξασθενήσεως των νεύρων τους. Έρχονταν στο μοναστήρι με τους συγγενείς τους. Έμεναν 40 μέρες μέσα στο ναό. Νύστευαν 40 μέρες και από λάδι, άσχετα αν δεν ήταν περίοδος νηστείας. Έβαζαν οι βαριά ασθενή στο γιουρντανέ της Παναγίας, η ελαφρά στο μέρος της Παναγίας τους το χέρι ή το πόδι της Παναγίας, αφιερώματα που είχαν αγιαστεί από τη μακρόχρονη παραμονή τους πάνω στην εικόνα. Έκαναν προς τη βοήθειά τους με έξοδά τους κάθε μέρα τη Θεία Λειτουργία και την παράκληση μπροστά στην εικόνα της και τους διάβαζε ευχές ο ιερομόναχος που εκτελούσε χρέη ηγουμένου στη Μονή. Όταν τους διάβαζε, η εικόνα της Παναγίας ίδρωνε και δάκρυζε. Ο ιερομόναχος μάζευε με βαμβάκι αυτό τον ιδρώτα και το δάκρυ της Παναγίας και άλυφε τους ασθενείς. Κάθε Κυριακή έβγαζαν την εικόνα από το τέμπλο, την κρατούσαν 2 ασθενείς και την έφεραν στο προάβλιο του ναού. Εκεί την τοποθετούσαν σε θέση, ειδικά κατασκευασμένη, και τελούσαν μπροστά της ευχέλαιο και αγιασμό.
Στο τέλος, ο ιερέας άλυφε τους ασθενείς με το Άγιο Έλαιο και τους ράντισε με τον αγιασμό. Συνήθως, σύμφωνα με την πίστη τους, την τελευταία ημέρα έπαιρναν την απάντησή της. Γινόταν το θαύμα με μια εμφάνιση της Παναγίας που την έβλεπαν οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους, συνήθως στην περιοχή του αγιάσματος. Μερικές φορές η Παναγία απαντούσε πριν να συμπληρωθούν 40 μέρες. Εκείνη γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους συντόμευε την επέμβασή της. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν απαντούσε στις 40 μέρες. Ο κύριος Ανδρέας, κάτοικος Κορνοφολιάς, 86 ετών, μας διηγείται σχετικά με αυτή την περίπτωση. Κάποιος έφερε την κόρη του που ήταν άρρωστη στο μοναστήρι. Κάθισαν 40 μέρες κατά συνήθεια, αλλά η κόρη του καλοσύνη δεν είδε, γι' αυτό την πήρε και έφευγε. Στο δρόμο αντάμωσε ένα γέροντα στην ηλικία, ο οποίος τον ρώτησε πού ήταν. «Ήμουν στο μοναστήρι της Κορνοφολιάς, γιατί μου είπαν ότι η Παναγία κάνει θαύματα, μα η κόρη μου δεν έγινε καλά», απάντησε εκείνος. «Γύρισε πίσω», του λέει ο γέροντας. «Ο Χριστός και η Παναγία κάπου αλλού θα ήταν και δεν σε είδαν, γύρισε πίσω». Ο άνθρωπος γύρισε πίσω και η κόρη του έγινε καλά. Λένε ότι σε μερικές περιπτώσεις τα δαιμόνια που βασάνιζαν τους ασθενείς αγρίευαν τόσο πολύ από την πίεση που ασκούσε πάνω τους η χάρη της, ώστε οι ασθενείς έσπασαν τις αλυσίδες και με αυτές στο λαιμό και στα χέρια έφευγαν τρέχοντας να απομακρυνθούν από τη μονή, επειδή οι δαίμονες δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη χάρη της. Οι συγγενείς έτρεχαν πίσω τους, τους έπιαναν και τους ξανάφεραν στο μοναστήρι για να συνεχίσουν τον αγώνα που είχαν αρχίσει και να μπορέσουν να πάρουν την ευλογία της Παναγίας, η οποία δεν έκανε εξαιρέσεις. Η χάρη της θεράπευε και αλόπιστους, αρκεί να κατέφευγαν σε αυτή με πίστη. Κάτοικοι της Κορνοφολιάς μας διηγούνται ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένας αγάς έφερε στη μονή την κόρη του, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Η κόρη του έγινε καλά και αυτός έφερε στην Παναγία το καλύτερο μοσχάρι του και λύρες. Η κυρία Ευθυμία, κάτοικος Κορνοφολιάς, μας διηγείται ένα θαύμα που το άκουσε από το θείο της και αυτός από τον αδερφό του. Στη Λυκόφη, που ήταν τουρκοχώρη, ζούσε ένας αγάς που είχε μια κόρη 18 χρονών, της οποίας ξαφνικά παραμορφώθηκε το στόμα και χάθηκε η φωνή. Ο πατέρας της τη γύρισε σε όλους τους γιατρούς και εξόδεψε πολλά χρήματα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ένας Έλληνας είπε στον αγά: «Πήγαινε στο μοναστήρι της Κορνοφολιάς. Πρέπει να πιστέψεις και να νηστέψεις αν θέλεις να γίνει καλά η κόρη σου». «Αν είναι να γίνει καλά η κόρη μου, πιστεύω και νηστεύω», είπε εκείνος και την έφερε στο μοναστήρι. Κάθισαν 40 μέρες, πίστεψαν πως θα γίνει καλά και νήστεψαν. Την 40η ημέρα το πρωί έγινε καλά και μίλησε. Όταν τη ρώτησαν πώς έγινε καλά, είπε ότι ένιωσε ένα παλό χάδι και αμέσως το στόμα της ίσιαξε και μίλησε. Από τη χαρά το Τούρκος έφερε ως δώρο στο μοναστήρι ένα αμάξι με καρπό και άφησε το αμάξι και τα βουβάλια εδώ. Μας λένε ακόμη για έναν Εβραίο ιερέα, ο οποίος έφερε το 1905 την άρρωστη κόρη του στο μοναστήρι για να θεραπευτεί. Η κόρη του έγινε καλά. Όλη η οικογένεια εξαιτίας αυτού του θαύματος ασπάστηκε το χριστιανισμό και μετόκισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πατέρας έγινε ιερέας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για την περίπτωση θεραπείας και άλλης Εβραίας μεταξύ των ετών 1952-1953, μας διηγούνται δύο κάτοικοι Κορνοφολιάς. Η Εβραία αυτή ήταν από το Σουφλί. Είχε πολλούς Εβραίους τότε το Σουφλί. Υπέφερε από δαιμόνιο. Την είχε φέρει στο μοναστήρι η κόρη της και κάθισαν 40 μέρες. Εμείς είχαμε έρθει στο μοναστήρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και μείναμε στο γυναικονίτη. Κοιμόμασταν δίπλα της. Τι τρέλες έκανε. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ξερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, έλυσε τα μαλλιά της και τα τραβούσε, μιλούσε, φώναζε συνέχεια και έβγαζε αφρούς από το στόμα της. Σε μια στιγμή έφυγε τρέχοντας, πήγε στο αγίασμα και από εκεί κατευθύνθηκε προς το κτίριο φωνάζοντας «Τον ηγούμενο θέλω».
Κατέβηκε ο πατέρας Χρυσόστομος, την οδήγησε μπροστά στην Παναγία και τη διάβασε. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής ήταν πολύ καλά. Από τότε ηρέμησε και θεραπεύτηκε τελείως. Είχαμε διαπιστώσει ότι η κόρη της προσευχόταν και παρακαλούσε πολύ την Παναγία για ένα σύγχρονο θαύμα το οποίο έγινε μεταξύ των ετών 1966-1969 στο παράλυτο κοριτσάκι μιας μωαμεθανής από τη Μαΐστρο της Αλεξανδρουπόλεως, μας διηγείται η κυρία Κατίνα. Η μωαμεθανή, αφού κατέφυγε σε γιατρούς και χοντζάδες της θρησκείας της, με την υπόδειξη μιας χριστιανής γειτόνισσάς της, ήρθε στο μοναστήρι με το κοριτσάκι της. Έβγαλε τα παπούτσια της έξω από τον περίβολο του μοναστηριού, μπήκε στο ναό γονατιστή, πρόσφερε λάδι για τα καντήλια του ναού και άναψε μια λαμπάδα. Έπειτα, γονατιστή πάλι με το κοριτσάκι της στην αγκαλιά, προχώρησε μέχρι την εικόνα της Παναγίας. Στάθηκε και παρακάλεσε. Μετά πήρε λαδάκι και έφυγε. Σε τρεις μέρες το κοριτσάκι της περπάτησε. Η κυρία Κατερίνα, καταγόμενη από το σουφλί, μας διηγείται τη δική της περίπτωση. Το 1951, σε ηλικία 19 ετών, με έπιασε ξαφνικά μελαγχολία βαριάς μορφής. Δεν μπορούσα ούτε να γελάσω, ούτε να μιλήσω. Δεν είχα καμιά επαφή με το περιβάλλον μου. Μπορούσε να καθόμουν και πάνω από μία ώρα αποχαμένη. Είχα υπνίες και φόβο. Λίγο να έκλεινα τα μάτια μου, έβλεπα μπροστά μου μαύρους αράπηθες που με φοβέριζαν ότι θα με βάλουν σε μία βάρκα και θα με πνίξουν στον Εύρο ποταμό. Ήμουν ορφανή από πατέρα και με τη μάνα μου δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Το είχαμε και εμείς σκεφτεί να έρθουμε στο μοναστήρι, αλλά και μια γειτόνισσά μας που την έλεγαν Αναστασία μας είπε: «Πηγαίνετε στο μοναστήρι να σε κάνει καλά η Παναγία». Και εγώ το ίδιο είχα και έγινα καλά εκεί. Ήρθαμε με τη μάνα μου πολλές φορές. Ερχόμασταν για 3 χρόνια συνέχεια. Κάθε φορά καθόμασταν από 3 έως 8 ημέρες. Την πρώτη φορά που ήρθαμε, μία από τις τελευταίες βραδιές, ενώ ήμουν ξαπλωμένη και κοιμόμουν μπροστά στην εικόνα, μόνο στο μοναστήρι μπόρεσα να κλείσω λίγο τα μάτια μου. Βλέπω μια γυναίκα με μαύρα να διασκελίζει τους αρρώστους που κοιμόταν μέσα στο ναό. Ήμασταν 20 άτομα εκείνη τη βραδιά μέσα στο ναό και όλοι είχαμε την ίδια αρρώστια. Να στέκεται πάνω από το κεφάλι του καθενός και να διαβάζει από ένα βιβλίο. Ήρθε και πάνω από το δικό μου κεφάλι και άρχισε να διαβάζει. Τότε μέσα στον ύπνο μου αισθάνθηκα να ανατριχιάσω και να τρέμω. Η μάνα μου μου είπε αργότερα ότι κουνιόμουν ολόκληρη. Μέσα στην τρεμούλα αυτή ξύπνησα, κοίταξα γύρω μου, κατάλαβα πως ήμασταν στο μοναστήρι. Δεν το είχα καταλάβει πιο μπροστά. Και λέω στη μάνα μου που ήταν δίπλα μου: «Στην Παναγία είμαστε?» Μέσα μου ένεθε πολύ χαρά. Τα χείλη μου γέλασαν που δεν γελούσαν ποτέ πριν. Τα μάγουλά μου ρόδισαν όπως μου είπαν η μάνα μου και ο παπάς που με είδαν την άλλη μέρα το πρωί. Και τα μάτια μου, που ήταν πρώτα μαύρα, μελανά και άγρια, ημέρεψαν. Όσοι κοιμηθήκαμε εκείνη τη βραδιά στο μοναστήρι και μας διάβασε η Παναγία, όλοι ξυπνήσαμε καλά. Όλες τις μέρες που καθίσαμε στο μοναστήρι, ο παπάς μας διάβαζε και μας άλυφε με τον ιδρώτη της Παναγίας. Την Κυριακή, όταν βγάλαμε την εικόνα στην αυλή για να γίνει το ευχέλαιο, μου είπε και την κράτησα κι εγώ. Από τότε άρχισε να πηγαίνω προς το καλύτερο. Για 3 χρόνια ερχόμασταν συχνά με τη μάνα μου, μέχρι που έγινα τελείως καλά και παντρεύτηκα. Το γάμο μου, αν και δεν έκανε, επειδή είχα τάξη, επέτρεψε ο παπάς και τον έκανα εδώ στο μοναστήρι. Από τότε, κυρίως τα καλοκαίρια, έρχομαι συχνά εδώ. Η πίστη είναι αυτή που σώζει. Στις ολονύκτες αγρυπνίες που έκαναν μόνοι τους οι πιστοί μες στον ναό, πολύ συχνά αισθάνονταν άρρητη ουράνια ευωδία και άκουγαν θόρυβο θυμιατηριού. Τότε σώπαιναν τελείως και σταυροκοπιόνταν ευλαβικά, ψιθυρίζοντας ότι είναι η ώρα που περνάει και θυμιάζει η Παναγία. Δεν ήταν λίγες οι φορές που εκείνη την ώρα την έβλεπαν. Μες τη νύχτα άκουγαν τις σκάλες του γυναικονίτη να τρίζουν, χωρίς να περπατάει κανείς από τους προσκυνητές, την πόρτα να τρίζει, χωρίς να ανοίγει, και τον κουβά του αγιάσματος να πέφτει μέσα στο πηγαδάκι, να ανεβαίνει και να διάζει, χωρίς να το κάνει αυτό κάποιος από τους προσκυνητές. Η κυρία Χρυσούλα από την Κομωτινή μας διηγείται: «Είχα άρρωστα το κοριτσάκι μου Χρυσή από τότε που γεννήθηκε. Υπέφερε συνέχεια από εμετό και διάρρεια.
Το πήγα σε πολλούς γιατρούς, μα δεν γινόταν καλά. Τότε μια γειτόνισσά μου από την Κορνοφολιά μου λέει: «Έλα να πάμε στο μοναστήρι του χωριού μου, η Παναγία εκεί κάνει θαύματα». Ήρθαμε, θα ήταν τότε το 1966-67. Ήταν εδώ ο Παπαγρηγόρης. Το κοριτσάκι μου θα ήταν τότε 6 χρονών. Ο παπάς μας έψαλε την παράκληση μπροστά στην εικόνα. Μετά έφυγε. Το βράδυ καθίσαμε να φάμε μέσα στην εκκλησία. Ήταν Μάρτιος και ο καιρός δεν ήταν καλός. Σε λίγο άκουσα ένα κράτς στην πόρτα. Λέω με το νου μου, ο καλόγερος θα είναι. Η πόρτα όμως δεν άνοιξε. Άκουσα βήματα, μα τίποτα δεν έβλεπα. Είχε μέσα ένα πηγαδάκι. Τα βήματα ακούστηκαν να πηγαίνουν προς τα εκεί. Μετά από λίγο άκουσα σαν κάποιος να βγάζει νερό από το πηγάδι. Δεν έβλεπα όμως τίποτε. Ξανακάναμε δυο μας τώρα με τη φίλη μου την παράκληση. Μόλις την τελειώσαμε και καθίσαμε, βλέπω να περνάει από δίπλα μου μία κοπέλα. Φορούσε γαλάζια και ένα κόκκινο επαναφόρι από πάνω. Ήταν άσπρη, στρογγυλοπρόσωπη, ολόδια πως είναι η Παναγία στην εικόνα, χωρίς την κορώνα στο χέρι της, που ήταν από τη δική μου πλευρά, κρατούσε τρεις κρίνους άσπρους. Σκουντάω τη διπλανή μου και της λέω: «Μια κοπέλα». Κοιμηθήκαμε, τη βλέπω στον ύπνο μου όπως είναι στο εικόνισμα. «Παναγία», μου λέω, και κάνω να προσκυνήσω. «Εγώ είμαι η Παναγία», μου λέει. «Γιατί είπες μια κοπέλα?» Από τότε η κόρη μου έγινε τελείως καλά. Σήμερα είναι παντρεμένη και έχει τη δική της οικογένεια. Πολλοί είναι εκείνοι που μας βεβαιώνουν ότι η Παναγία, αν επρόκειτο να συμβεί κάποιο κακό, δάκρυζε. Έτσι την ημέρα της επιστρατεύσεως, της 20ης Ιουλίου 1974, καθώς το διαβεβαιώνουν κάτοικοι του Σουφλίου και της Κορνοφολιάς, που αγνοώντας τα της επιστρατεύσεως ευρίσκονταν εκείνη τη μέρα στο μοναστήρι, απασχολημένοι με οικοδομικές εργασίες στο ναό, η Παναγία δάκρυζε συνέχεια και τη σκούπιζαν. Καταλάβαιναν ότι κάτι θα συνέβαινε. Όταν επέστρεψαν το βράδυ στο Σουφλί και στην Κορνοφολιά και έμαθαν για την επιστράτευση, κατάλαβαν ότι γι' αυτά δάκρυζε η Παναγία. Η χάρη της δεν έπαβε μόνο λιμικές ασθένειες και δεν φυγάδευε μόνο δαιμόνια, αλλά και ανίατες ασθένειες και γενετής σωματικές αναπηρίες εθεράπευε και παραλίτους ανόρθωνε και στους κοφάλαλους χάριζε το λαλήν και σε άτεκνες μητέρες ευτεκνία. Η κυρία Θανασία, κάτοικος Λαγινών, μας διηγείται: «Η αδελφή μου Σταματία, στο εκγενετής δεν περπατούσε. Το πέλμα του ποδιού της δεν πατούσε κάτω, αλλά μόνο φτέρνα. Το πέλμα ήταν όρθιο και τα δάχτυλα του ποδιού ακουμπούσαν στο καλάμι του ποδιού. Η μάνα μου την πήγε σε γιατρούς, αλλά δεν μπορούσε να κάνουν τίποτε. Κατέφυγε στα πρακτικά. Έβαζε καταπλάσματα στο πόδι, μήπως και μαλακώσουν τα νεύρα και πάρει την κανονική του θέση. Δεν γινόταν όμως τίποτε. Προσπαθούσε έστω και λίγο να απομακρύνει τα δάχτυλα από το καλάμι, φάσνες σπανιά ή σανίδια ανάμεσα, για να μην πληγώνονται τα μέλη μεταξύ τους. Η αδελφή μου είχε γίνει 3 χρονών χωρίς να μπορεί να περπατήσει. Η γιαγιά μου ήταν πολύ ευλαβής και πιστή, άνθρωπος εξομολογήσεως. Το είχε καημό που δεν περπατούσε η εγγονή της, γι' αυτό έταξε: «Παναγία μου, αξίωσέ με να φέρω την εγγονή μου στο μοναστήρι να περπατήσει και εγώ ας πεθάνω». Πήρε την αδερφή μου, το 1942 πρέπει να ήταν, και ήρθαν με το κάρο στο μοναστήρι. Κάθισαν 38 μέρες μέσα στο ναό. Την τελευταία βραδιά, αφού έκαναν μόνες τους όλες οι γυναίκες που ήταν στο ναό την παράκληση στην Παναγία, έπεσαν να κοιμηθούν. Ενώ όλοι κοιμόταν, η μικρή άκουσε μέσα στον ύπνο της θυμιατήρι και τσόκαρα. Ξύπνησε, ανακάθισε, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί, και βλέπει μπροστά της μια γιαγιά μαυροφόρα που της λέει: «Σήκω», και πήγαινε να κλείσει την πόρτα της εκκλησίας. «Δεν μπορώ, γιατί δεν περπατώ», απαντάει η μικρή. «Σήκω σιγά σιγά, θα σε βοηθήσω». «Δεν μπορώ, μακριά είναι η πόρτα». «Σήκω», ξαναλέει η μαυροφόρα, και φεύγει και πηγαίνει στο πηγαδάκι του αγιάσματος. Η μικρή σηκώθηκε και στηριζόμενη από στασίδι σε στασίδι πήγαινε να κλείσει την πόρτα. Συγχρόνως έβλεπε τη γιαγιά αυτή να στέκεται στο πηγαδάκι και να την παρακολουθεί. Έφτασε στην πόρτα και την έκλεισε.
Εν τω μεταξύ ξύπνησε η γιαγιά μου και επειδή δεν είδε δίπλα της την εγγονή της, ξύπνησε τις άλλες γυναίκες λέγοντας ότι το παιδί χάθηκε. Τότε φωνάζει η αδερφή μου από την πόρτα. «Εδώ είμαι γιαγιά, κλείνω την πόρτα». «Μα πώς βρέθηκες εσύ εκεί, πώς έγινε αυτό», ρωτάει η γιαγιά μου. «Μια γιαγιά μου είπε να κλείσω την πόρτα». «Ποια γιαγιά?» «Να, εδώ στο πηγάδι είναι, δεν τη βλέπετε?» Τότε κατάλαβαν όλες οι γυναίκες πως η γιαγιά αυτή που έλεγε η αδερφή μου ήταν η ίδια η Παναγία που με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τη βοηθήσει. Ενώ ήταν ακόμα εδώ στο μοναστήρι, η γιαγιά μου αρρώστησε. Έστειλαν είδηση οι άλλες γυναίκες που ήταν εδώ, στον πατέρα μου στα Λαγινά, να έρθει να την πάρει γιατί αρρώστησε. Τότε κατάλαβαν όλοι όσοι ήξεραν το τάξιμο ότι για να αρρωστήσει η γιαγιά η μικρή έγινε καλά. Ήρθε ο πατέρας μου με κάρο και πήρε τη γιαγιά άρρωστη και την εγγονή καλά. Η γιαγιά μου έλεγε σε όλους. Έταξα και αυτό που ήθελα έγινε. Τώρα θα πεθάνω αναπαυμένη. Πέθανε μετά από 2-3 μέρες. Η κυρία Δήμητρα από την Κορνοφολιά μας διηγείται. Μια κυρία από την Αθήνα πήγαινε κάθε χρόνο για προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Μια χρονιά δεν μπόρεσε να πάει, γι' αυτό παρακαλούσε την Παναγία να τη συγχωρέσει. Τότε βλέπει στον ύπνο της την Παναγία και της λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι της Κορνοφολιάς». Δεν το ήξερε, ούτε είχε ακούσει καθόλου για το μοναστήρι αυτό. Ρώτησε και έμαθε πως είναι στον Εύρο. Ήρθαν με τον άντρα της με το δικό τους αμάξι μέχρι τις Σφαίρες. Εκεί ρώτησαν πόσο απέχει το μοναστήρι. Ένας φρυγιώτης του συνόδευσε μέχρι εδώ και αυτοί προσκύνησαν και προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Η ίδια κυρία συνεχίζει. Το 1967 ήμουν σε νοσοκομείο στην Αθήνα όπου έκανε εγχείρηση βροχοκύλης. Όλοι οι άρρωστοι έφευγαν σε 8 μέρες και εγώ κάθισα ένα μήνα. Όλοι προσεύχονταν στους Αγίους και κυρίως στον Άγιο Νεκτάριο. 2 βράδια δερνόμουν από τους πόνους και δεν μπορούσα να ησυχάσω. Τη δεύτερη βραδιά θυμήθηκα την Παναγία μας στο χωριό. Αμέσως μου ήρθε μπροστά μου μια σκιά. Η Παναγία μας με τον Χριστό στην αγκαλιά και χωρίς να το καταλάβω, κοιμήθηκα τόσο καλά τη νύχτα ώστε ξύπνησα το πρωί την ώρα που πέρασαν οι καθαρίστριες. Όταν αργότερα πέρασαν οι γιατροί και με εξέτασαν, με έβγαλαν την ίδια ημέρα. Ο κύριος Άγγελος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, μας γράφει: «Θα ήθελα κι εγώ, αν μου επιτρέπετε και έχω την ευλογία σας, να αναφερθώ σε ένα θαύμα της Παναγίας που συνέβη στη Μακαρίτσα τη μητέρα μου όταν ήρθε σαν προσκυνήτρια στην Ιερά Μονή σας κατά την ανώμαλη περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1946-1949. Η μάνα μου καταγόταν από το πρωτοκλήσι. Είχε 5 παιδιά, 4 αγόρια και ένα κορίτσι. Μέναμε τότε στο σουφλί, ως ανταρτόπληκτοι. Περνούσαμε πολύ δύσκολες μέρες. Μόλις νύχτωνε, σχεδόν καθημερινά, άρχισαν οι βομβαρδισμοί με βαριά πυροβόλα από τους αντάρτες. Εμείς τα παιδιά ακούγαμε τα βλήματα να σφυρίζουν στον αέρα και περιμέναμε πότε θα ερχόταν να σκάσει και στη στέγη του δικού μας σπιτιού, όπως έγινε αρκετές φορές. Πεθαίναμε κάθε στιγμή στριμωγμένα και φοβισμένα σε κάποιο υπόγειο καταφύγιο. Η Παναγία όμως άπλωνε πάντα στοργικά τα φτερά της και μας γλίτωνε. Η μάνα μου τότε ήρθε με ένα από τα μικρά μου αδέλφια, τον Αχιλέα, που ήταν τότε περίπου 4 ετών στη Μονή, να προσκυνήσει την Αγία και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, να την ευχαριστήσει και να ζητήσει τη χάρη της, να μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε πολλές φορές. Επιστρέφοντας όμως, μόλις πήρε την κατηφόρα του δρόμου για το χωριό της Κορνοφολιάς, στα μισά του δρόμου ο αδερφός μου άρχισε να κλαίει και να ζητάει ψωμί γιατί πεινούσε. Η μάνα μου δεν είχε μαζί τη ψωμί, άλλωστε και στο σπίτι ήταν πολύ λιγοστό. Του είπε όμως ότι αν κατέβαινε στο χωριό που δεν ήταν και πολύ μακριά, θα έτρωγε όσο ψωμί ήθελε γιατί εκεί είχαμε συγγενείς. Εκείνος όμως εξακολουθούσε να κλαίει πιο δυνατά, να χτυπιέται κάτω, να φωνάζει, να χτυπάει τα πόδια του και να λέει ότι τώρα θέλει να φάει. Άδικα προσπαθούσε με καρίτσα η μάνα μου να τον ηρεμήσει, να τον πάρει αγκαλιά και να την ακολουθήσει. Αυτός ήταν ανένδοτος και ολοένα αντιδρούσε εντονότερα. Τότε η μάνα μου, αποκαμωμένη και στην απελπισία της, επικαλέστηκε τη βοήθεια της Παναγίας μας που πριν από λίγο είχε προσκυνήσει τη χάρη της. Μάνα ήταν και εκείνη και ήξερε από παιδιά.
Κάθισε η Μακαρίτσα κοντά σε ένα θάμνο, αποκαμωμένη από τις αντιδράσεις του αδερφού μου, και περίμενε πότε θα ημερέψει ο αδερφός μου να φύγουν. Γυρίζει όμως δίπλα της και κοντά στο θάμνο βλέπει ό του θαύματος ένα κομμάτι αφράτο ψωμί με ένα κομμάτι τυρί επάνω. Δεν πίστευε στα μάτια της. Το παίρνει στα χέρια της για να σιγουρευτεί ότι ήταν πραγματικό και δεν ονειρευόταν. Φωνάζει τον αδερφό μου με χαρά και ανακούφιση να το δώσει. «Έλα», του λέει, «παιδί μου, έχω ψωμί, έλα να φας». «Ψέματα», λες, της απαντάει, «θέλεις να με ξεγελάσεις». Του το δείχνει από μακριά. Τρέχει τότε ο αδερφός μου, το παίρνει, το τρώει με όρεξη και τότε μόνο ακολούθησε τη μάνα μου. Πώς βρέθηκε στα αλήθεια μέσα στην έρημο το φρέσκο ψωμί και το νόστιμο τυρί? «Ω πανίμητη μήτερ όλες τις οικουμένες που ικανοποιείς όλες τις ανάγκες αυτών που σε επικαλούνται με πίστη, με γρηγοράδα και στοργή. Ποιος άνθρωπος, ποια γλώσσα, ποια πένα θα μπορούσε να υμνήσει τα θαυμάσια σου? Πώς θα μπορέσει να δείξει κανείς την ευγνωμοσύνη του?» Περιττό να πω ότι δεν είναι το μοναδικό θαύμα που έκανε η Παναγία μας στη μάνα μου και σε όλη την οικογένειά μας. Είναι πολλά που μου τα διηγήθηκε η Μακαρίτσα, η μητέρα μου. Έχει κάνει πολλά θαύματα η Παναγία μας σε όλους μας. Πολλά είναι τα θαύματα που έγιναν και γίνονται από τη χάρη της. Τα ιάματά της αυθόνως προχέονται και στις μέρες μας. Αυτό μαρτυρεί και το πλήθος των αφιερωμάτων που είναι κρεμασμένα στην εικόνα της. Αδιαφιλονίκητη απόδειξη της πίστης του λαού και της αγάπης και προστασίας της κυρίας Θεοτόκου της Πορταετήσης. Εμείς αναφέραμε μερικά που θεωρήσαμε περισσότερο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά, αν και κάθε θαύμα έχει πάντοτε το δικό του χαρακτήρα και δημιουργεί τη δική του εντύπωση. Πόσα είναι αυτά τα οποία έχουν μείνει μυστικά και είναι γνωστά μόνο στους ευεργετηθέντες και στη χάρη της, διότι η χάρη της πηγάζει αενάως η άματα της προστρέχουσιν αυτήν μεταπίστεως. Ήθε η Παναγία η Πορταΐτισσα να αποτελεί τον άγρυπνο φρουρό της χώρας μας, στην ευαίσθητη περιοχή των συνόρων μας, και να παραμένει διενικώς η ακατέσχυντος ελπίδα και προστασία πάντων των κατεφευγόντων προς αυτήν. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε. Ορθόδοξα προσκυνήματα. Μία παρουσίαση από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως του πνευματικού πλούτου των Ορθοδόξων προσκυνημάτων. Ένα νοερό ταξίδι σε προσκυνηματικούς και ωφέλιμους προορισμούς. Παρουσιάζει η Παναγιώτα Κεσούδη.